η απόρριψη των αιτημάτων αναστολής για την πλειοψηφία των καταδικασμένων ναζιστών εγκληματιών και ιδιαίτερα του Διευθυντηρίου της Χρυσής Αυγής ήταν η αυτονόητη απόφαση. Η καταδίκη του ναζιστικού εγκληματικού μορφώματος ήταν αναγκαία. Ωστόσο δεν χωρά κανένας εφησυχασμός, γιατί όπως αποκαλύφθηκε και στο παρελθόν και στη διάρκεια της δίκης, ο φασισμός είναι γνήσιο τέκνο αυτού του σάπιου συστήματος με διαπλοκή με τμήματα του αστικού κράτους και του κεφαλαίου. Και αν αυτοί χρειαστούν πάλι τη Χρυσή Αυγή ή κάποιο άλλο ναζιστικό μόρφωμα, δεν θα διστάσουν να το εμφανίσουν και να το στηρίξουν σε βάρος του λαού. Ο Υπουργός Οικονομικών έκανε μια αναδρομή στο νομοθετικό πλαίσιο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά από το 2010 μέχρι σήμερα. Ναι, υπήρχαν πολλοί νόμοι, με τον επόμενο να είναι χειρότερος από τον προηγούμενο, όπως επιβεβαίωσε και ο Υπουργός στην αναδρομή που έκανε. Το νομοσχέδιο αυτό που φέρνει είναι βέβαια χειρότερο από το προηγούμενο. Ο τίτλος του νομοσχεδίου είναι «Διευθέτηση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας». Αλήθεια, τι λέτε στον κόσμο, ότι η αρπαγή κάθε ακίνητης περιουσίας, σπίτια, τρακτέρ, γη, εργαλεία δουλειάς και κινητής περιουσίας από τις τράπεζες και τα φανς είναι διευθέτηση οφειλής? Άρα η διευθέτηση των οφειλών γίνεται με δύσμευση της όποιας περιουσίας? Η διαβίωση με το εύλογο ποσό διαβίωσης των 600 ευρώ αποτελεί προστασία του οφειλέτη? Το ότι θα χάνει τα πάντα ο επαγγελματίας και θα κρατά μόνο την επαγγελματική άδεια είναι δεύτερη ευκαιρία? Όχι. Είναι ασφυξία και ομηρία. Αποτελεί προστασία των ευάλωτων ομάδων η δυνατότητα να είναι νικάρης στο σπίτι του που θα έχει περάσει στα χέρια ιδιωτικού φορέα, που θα δίνει νίκη με την απειλή της έξωσης και του πληστηριασμού αν δεν είναι συνεπής? Συνέπεια που προϋποθέτει απόλυτη ένδυα. Είναι προστασία, ευκαιρία, η δυνατότητα να μπορεί να το ξανααγοράσει μετά από 12 χρόνια το σπίτι του από την αρχή, αφού δεν θα συνυπολογίζονται ούτε τα ενίκια, ούτε ό,τι πλήρωνε πριν την πτώχευση? Οι περισσότεροι δανειολήπτες έχουν πληρώσει τα δάνειά τους 2 και 3 φορές στις τράπεζες μέσα από τις διάφορες ρυθμίσεις και τους παράνομους ανατοκισμούς. Οι τραπεζικοί όμιλοι όλα αυτά τα χρόνια έχουν κεφαλαιοποιηθεί 3 φορές με πολλά δις, με αφορμή τα κόκκινα δάνεια από την τσέπη των εργαζομένων. Αν όλα αυτά τα χρήματα δίνονταν σε αυξήσεις, σε μισθούς και συντάξεις, θα μπορούσε και ο λαός να πληρώνει τα χρέη του πιο εύκολα. Όμως αντίθετα τσακίστηκαν και οι μισθοί και οι συντάξεις, η ανεργία στα ύψη, οι ελαστικές μορφές είναι αυτές που κυριαρχούν. Κύριοι, τη μόνη προστασία που παρέχεται είναι στις τράπεζες, για να μπορούν να ενισχύσουν τη ρευστότητα των μονοπωλιακών ομίλων και τις επενδύσεις. Τις τράπεζες που όλα αυτά τα χρόνια έχουν προχωρήσει σε χιλιάδες εθελούσιες και ευθείες απολύσεις εργαζομένων, σε αποσχίσεις τιμάτων, σε κλείσιμο δεκάδων καταστημάτων, που τσακίζουν καθημερινά τους εργαζόμενους με απλήρωτη εργασία, με εντατικοποίηση, με την τηλεργασία. Δεν υπάρχει καμιά μέρημνα για διαγραφή παράνομων τόκων, καμιά προστασία για ανθρώπους που τσακίστηκε το εισόδημά τους από την πολιτική των κυβερνήσεων στα χρόνια της κρίσης, που έχασαν τη δουλειά τους, άλλοι που αρρώστησαν. Η Νέα Δημοκρατία βρήκε στρωμένο το έδαφος από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ξύλωσε την προστασία της πρώτης κατοικίας και ψήφισε τον απαράδεκτο νόμο για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και τη ρύθμιση που ανάγει σε ιδιώνυμο αδίκημα την πάλη για την προστασία από τους πληστηριασμούς. Έρχεται σε λίγες μέρες, όπως διαρρέει η κυβέρνηση, και το ιδιώνυμο αδίκημα για τον συνδικαλισμό των εργαζομένων. Ανάμεσα στα άλλα, προκλητικά με το παρόνομο σχέδιο χειροτερεύει ακόμα περισσότερο τη θέση των εργαζομένων. Προβλέπει ότι σε περίπτωση πτώχευσης επιχείρησης αυτοδίκαια λύνονται οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων. Απολύονται αυτόματα, μαζικά, και πετιούνται στον δρόμο και μάλιστα χωρίς αποζημίωση.
είχαν προηγηθεί νόμοι της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που υποβάθμισαν τις απαιτήσεις των εργαζομένων σε περίπτωση πτώχευσης της επιχείρησης, προκειμένου να προηγηθούν αυτές των τραπεζών. Η διάταξη αυτή στο νέο πτωχευτικό κώδικα, σε συνδυασμό με την ισχύ των όσων προβλέπουν οι νόμοι ΣΥΡΙΖΑ, σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι μένουν εντελώς στον αέρα, χωρίς καμιά προστασία. Ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας εδώ είπε ότι οι αποζημιώσεις δεν χάνονται, αλλά μπαίνουν στις πτωχευτικές απαιτήσεις. Δηλαδή, αν κάτι μείνει, θα πάρουν και οι εργαζόμενοι. Η διάταξη αυτή τσακίζει τους εργαζόμενους. Προβλέπεται επίσης πως ο μισθωτός που πραγματικά συνεχίζει να παρέχει την εργασία του μετά την κήρυξη της πτώχευσης για τους μισθούς και τις άλλες παροχές, ικανοποιείται ως ομαδικός πιστωτής. Τι σημαίνει αυτό? Παροχή τζάμπα δουλειάς, προκειμένου να ανακάμψουν η αναδιαρθρωμένη επιχείρηση και τα κέρδη των μετόχων της. Σταματήστε να κοροϊδεύετε όλους αυτούς που η πολιτική σας επιδείνωσε τη θέση τους. Τους οδήγησε στη φτώχεια, την εξαθλίωση, την καταστροφή. Σήμερα θα ψηφίσετε ένα αντιλαϊκό έκτρωμα. Θα κάνετε ένα ακόμα έγκλημα σε βάρος των εργαζομένων και του λαού. Κύριοι, το εκμεταλλευτικό σύστημα με τους ιδεολογικούς μηχανισμούς του και τις δυνάμεις που το υπηρετούν, στην προσπάθειά τους να συκοφαντήσουν την πρόταση εξουσίας του ΚΚΕ, προπαγάνδιζε ότι θα πάρει τα σπίτια του κόσμου. Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που μπαίνει μπροστά μαζί με το λαό για να σταματήσετε το έγκλημα, το ξεσπίτωμα, την αρπαγή του γιου του λαού, το σπίτι του. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Αυτό το στόχο υπηρετούσε η τροπολογία για την ανακούφιση των υποχρεωμένων νοικοκυριών που είχαμε καταθέσει για πρωτή φορά. Είναι επίκαιρη και σήμερα και καλούμε τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα να γίνει στόχος πάλι τους. Αποτελεί την απάντηση στα σχέδια του τραπεζικού κεφαλαίου που υλοποιούνται από τις κυβερνήσεις τους, ώστε χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά να μην χάσουν και αυτά που τους έχουν απομείνει. Όλοι σας απορρίψατε αυτή την τροπολογία. Απλώσατε και απλώνετε ασπίδα προστασίας στους μονοπωλιακούς και τραπεζικούς ομίλους. Σήμερα καταθέσαμε την τροπολογία που προβλέπει ότι θα πρέπει να προηγούνται οι εργατικές απαιτήσεις σε περίπτωση πτώχευσης ή πληστηριασμού επιχείρησης. Αυτές οι ρυθμίσεις της τροπολογίας μας μπορούν να εξασφαλίσουν τις εργατικές απαιτήσεις και να δώσουν μια ανάσα στους εργαζόμενους. Η στάση των πολιτικών δυνάμεων που απορρίπτουν την προστασία των εργαζομένων και των υπερχρεωμένων οικοκυριών από τα πρακτικά να γίνει κριτήριο για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Να δυναμώσει η συμμαχία των εργαζομένων, των αυτοαπασχολουμένων, στην πόλη και στο χωριό, να αποδυναμώνεται ταυτόχρονα η γραμμή στήριξη των μονοπωλιακών ομίλων. Το σύνθημα «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη», η καθολική προστασία της πρώτης κατοικίας, το κούρεμα του χρέους των λαϊκών οικογενειών να δυναμώσει τους αγώνες και την αλληλεγγύη. Η συμπόρευση με το ΚΚΕ, η ισχυροποίησή του παντού είναι η απάντηση. Αυτό θα δώσει δύναμη στους εργαζόμενους και στο λαό, στον αγώνα του για ανακούφιση της εργατικής λαϊκής οικογένειας, για κάλυψη των απολειών και διεκδίκηση των πραγματικών αναγκών.